σχολιάσει την αποκάλυψη του Wikileaks και επαναλαμβάνει τις γνωστές θέσεις του Λένα. Λοιπόν, τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ, μας είπε ότι δεν σχολιάζει διαρροές ή υποτιθέμενες αναφορές σε εσωτερικές συζητήσεις και μάλιστα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι έχουμε δηλώσει καθαρά αυτό που πιστεύουμε ότι χρειάζεται για μια λύση με διάρκεια, ανθεκτική δηλαδή λύση, στις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Μια λύση, συνεχίζει η ανακοίνωση του Ταμείου, που να βάζει την Ελλάδα σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, που θα υποστηρίζεται από ένα αξιόπιστο πακέτο μεταρρυθμίσεων σε συνδυασμό με ελάχιστη χρέους από τους Ευρωπαίους εταίρους της. Όπως έχουμε πει, λέει το Ταμείο δώρα και καταλήγει, υπάρχει συνάρτηση ανάμεσα στις εφικτές μεταρρυθμίσεις και του ύψους της ελάχιστης χρέους που απαιτείται. Αυτή είναι η επίσημη απάντηση του Ταμείου δώρα στη συνομιλία που αποκαλύπτει το Wikileaks ανάμεσα στον Πολ Τόμσον και την Τέλεια Βελκουλέσκου. Απλώς να σας πω ότι σε σχέση με το αν έχει παραλάβει η κυρία Λαγκάρ την επιστολή του Πρωθυπουργού, δεν υπάρχει ενημέρωση σε αυτή την ώρα. Εδώ είναι ακόμη 11 και το πρωί. Σάββατο το ταμείο είναι κλειστό. Φαντάζομαι όμως ότι εντός της ημέρας θα έχουμε περισσότερα. Μάλιστα, Λένα Αργύρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.